Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πόρταλ το 902.gr προχωρά σε μια ακόμα εκπομπή. Η εκπομπή σήμερα έχει ως περιεχόμενο την συγκέντρωση διαδήλωση των σωματείων των φορέων της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάν στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 12 του Σεπτέμβρη μέσα σε ιδιαίτερα, θα λέγαμε, σε ιδιαίτερες συνθήκες αυτή η κινητοποίηση. Για το περιεχόμενο, για τα μηνύματα που πρέπει να στείλει, το τι έρχεται από τους χώρους δουλειάς και όλα τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, θα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Νίκος Μαυροκέφαλος, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλώς σας απόγευμα, κύριε Μαυροκέφαλε. Επίσης, ο κύριος Θανάσης Γκόγκος είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλώς σας απόγευμα και σε εσάς, κύριε Γκόγκο. Καλησπέρα. Και επίσης, ο κύριος Βάλσαμος Συρίγος είναι αναπληρωτής γραμματέας Ομοσπονδίας Υποδόμων και από την Εκτελεστική Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Συρίγο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαυροκέφαλε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε, έτσι εισαγωγικά, είναι από όλες αυτές οι εικόνες πραγματικά που έχουν συνταράξει όλο τον κόσμο από τη Μόρια. Το θέμα είναι ένα σχόλιο από τη Μόρια και είναι και ένα θέμα που θίγει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα μπροστά και στις κινητοποιήσεις. Ναι, φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να νιώθει άνθρωπος και να μην συγκλονίζεται από τις εικόνες και από τις σκηνές που βλέπουμε καθημερινά στο νησί της Λέσβου, στη Μόρια και σε άλλες περιοχές. Τις εικόνες δηλαδή γυναίκες με μωρά παιδιά, εδώ και μέρες να κοιμούνται στους δρόμους, κυνηγημένοι στην κυριολεξία από την εμπριστική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης. Θα λέγαμε σε εισαγωγικά ότι το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο, με την έννοια ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα οι συμφωνίες, η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και η ελληνική κυβέρνηση που την υλοποιεί όπως και οι προηγούμενοι, έχουν εγκλωβίσει στο νησί της Λέσβου και σε όλη την Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους έχουν πάρει ήδη άσυλο και είναι εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Και έχει δημιουργηθεί μια πολύ άσχημη κατάσταση, με συνέπειες φυσικά και στους ίδιους τους μετανάστες και στους πρόσφυγες, αλλά και στους ίδιους τους κατοίκους, είτε στα νησιά μας, είτε στην υπηρετική Ελλάδα. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάναμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το θέμα. Καλέσαμε όλη την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τα συνδικάτα, να αγωνιστούν, να κινητοποιηθούν, να καταδικάσουν πρώτα και κύρια την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν τεράστιες ευθύνες για αυτές τις καταστάσεις, και να απαιτήσουν και να δείξουν την αλληλεγγύη τους μάλλον, αλλά και ταυτόχρονα να απαιτήσουν άμεσα μέτρα προστασίας για αυτούς τους ανθρώπους, μέτρα υγείας και ασφάλειας και φυσικά άμεσα μέτρα απεγκλωβισμού τους, να πάνε δηλαδή όσοι έχουν πάρει δικαίωμα ασύλου στις χώρες προορισμούς του και φυσικά με προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου και για τους υπόλοιπους. Να έρθουμε σε εσάς, κύριε Συρίγου. Κάνετε και όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα, περιοδίες σε μια σειρά χώρους δουλειάς και του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο ανήκετε. Και μάλιστα να πω ότι πρόσφατα στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε και στη Δράμα αλλά και στη Θεσσαλονίκη δύο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Ένα ζήτημα που θα λέγαμε το έχει στην κορονίδα του ο κλάδος, αλλά όλα αυτά σε συνδυασμό και με τα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας και με τις συλλογικές συμβάσεις, θέματα που έτσι και αλλιώς έχουν πάρει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα με αφορμή και την πανδημία αλλά και την κρίση που ξεδιπλώνεται και συνεχίζει κτλ. Θα θέλαμε έτσι λίγο μια εμπειρία, τι λέει ο κόσμος στους τόπους δουλειάς εκεί, τους οποίους έχετε οργώσει στην κυριολεξία, θα λέγαμε, όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτή την περίοδο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, στον κλάδο των κατασκευών, το προηγούμενο διάστημα άνοιξε κάπως η δουλειά. Φυσικά, οι συνθήκες εργασίας ήταν οι χειρότερες δυνατές. Εντατικοποίηση της εργασίας, τα μεροκάματα χτυπημένα, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, όπως είπατε, αποδεικνύονται και από τα θανατηφόρα πολλά ατυχήματα που έχουμε
στον κλάδο και πραγματικά εργαζόμενοι εργάζονται μέσα σε αυτή την αγωνία της επιβίωσης να βγάλουν το μεροκάματο και να πάνε σπίτι τους υγιείς. Αυτό γίνεται προσπάθεια μέσα από την οργάνωση της πάλης να το υπερασπιστούμε, δηλαδή το 7ωρο, το περθήμερο, το 35ωρο που καταπατούνται καθημερινά σε όλους τους χώρους δουλειάς. Όχι μόνο τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά και τα ζητήματα με τον κορονοϊό, στο οποίο βλέπουμε ότι δεν παίρνεται κανένα μέτρο από την εργοδοσία για τους εργαζόμενους. Είναι εκτεθειμένοι όλοι οι εργαζόμενοι. Βλέπουμε καθημερινά το τι γίνεται με τα κρούσματα σε εργοστάσια, σε χώρους παραγωγής, οι οποίοι έχουν γίνει τα κέντρα υγειονομικές βόμβες στην κυριολεξία για ολόκληρες περιοχές. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, αυτά τα κρούσματα έχουν το όνομα εργοδοσία και κράτος. Είναι οι κύριοι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης, η οποία πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Απαιτούμε να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να πάρθουν μαζικά τέσσερις χώρους υγιεινής, στους χώρους εργασίας, να θωρακιστούν οι εργαζόμενοι από αυτή την κατάσταση που επικρατεί και πραγματικά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Αυτή η κατάσταση προβληματίζει τους εργαζόμενους, βλέπουν ότι είναι εκτεθειμένοι. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει μαζική οργανωμένη απάντηση με τα σωματεία. Στον κλάδο των κατασκευών γίνεται μια προσπάθεια. Σε άλλους χώρους τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί δεν υπάρχει το οργανωμένο μαζικό στοιχείο το οποίο να βάλει εμπόδια σε όλη αυτή την κατάσταση, και γίνεται καθημερινά αυτή η μάχη, η πάλη, στο να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι ότι είναι ανάγκη να οργανώσουν την πάλη τους για να υπερασπιστούν τη ζωή τους, τα παιδιά τους, να αξιοπρεπεί η ζωή και η διαβίωσή τους. Κύριε Γκούγκο, τουλάχιστον ο κλάδος από τον οποίο προέρχεστε, το εμπόριο, οι υπηρεσίες, εκεί τα σούπερ μάρκετ κτλ., έχει να μας δώσει μια πολύ μεγάλη και πλούσια εμπειρία. Τι έγινε όλο το προηγούμενο και συνεχίζεται να γίνεται και τώρα, με αφορμή και την πανδημία και τον κορονοϊό. Τι γίνεται, τι εικόνα έρχεται από τους χώρους δουλειάς? Εφαρμόζονται τα μέτρα? Θα είναι κάποιοι κακοί εργοδότες που δεν ακούνε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες, που κάπως προσπαθεί να δίνει κατευθύνσεις, αλλά φταίει ένας κακός εργοδότης που δεν τα εφαρμόζει? Ποια είναι η εικόνα που έρχεται, κύριε Υπουργό? Η αλήθεια είναι ότι από τον κλάδο του εμπορίου έχουμε εμπειρία τόσο κατά τη διάρκεια της καραντίνας, καθώς ένας μεγάλος υποκλάδος όπως είναι τα σούπερ μάρκετ παρέμεινε ανοιχτός και αναδείχτηκαν εκείνη την περίοδο οι ευθύνες και τα πρωτόκολλα καταρχήν υγείας τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων και πώς αυτά τα πρωτόκολλα υγείας ήταν κουρελόχαρτα στην ουσία στα μέτρα που υποτίθεται θα έπρεπε να παίρνει η εργοδοσία και το κράτος, προστατεύοντας καταρχάς τους εργαζόμενους αλλά παράλληλα και το καταναλωτικό κοινό. Και από το άνοιγμα των καταστημάτων και μετά το Μάη προστίθεται εμπειρία από τα μεγάλα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα. Ο χώρος του εμπορίου έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Υπάρχει με βάση την μεγάλη ευελιξία που υπάρχει στο συγκεκριμένο κλάδο, υπάρχει συνεχής εναλλαγή στις βάρδες των εργαζομένων. Και προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι η αλληλεπίδραση με το καταναλωτικό κοινό είναι ιδιαίτερα έντονη στη διάρκεια της ημέρας. Στη βάση αυτή, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και από τον Αύγουστο και μετά, τα κρούσματα σε όλη τη χώρα και σε σούπερ μάρκετ και σε μεγάλα πολυκαταστήματα πολλαπλασιάζονται. Η προσπάθεια που κάνουν τα σωματεία να αναδείξουν αυτά τα ζητήματα όσον αφορά την προστασία καταρχάς των εργαζομένων, ψάχνοντας να βρουν ψήλο στάχυρα για το ποιος έχει την ευθύνη, για το ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν στην ιχνηλάτηση, στα τεστ και ούτω καθεξής, σκοντάφτουν από μηχανισμό σε μηχανισμό, από φορέα σε φορέα. Το ΚΕΠΕΚ θα σε στείλει στον ΕΟΔΗ, ο ΕΟΔΗ στην πολιτική προστασία, η πολιτική προστασία ξανά πίσω. Υπάρχει ένα μπαλάκι ώστε στο τέλος να καταλήξουμε ότι αυτό που πρέπει να υπάρχει και να κυριαρχεί είναι το γνωστό μότο της κυβέρνησης, δηλαδή η ατομική ευθύνη, οι μάσκες, τα ατομικά μέτρα προστασίας.
αυτά είναι τα ζητήματα στον κλάδο του εμπορίου που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι καθημερινά. Και η αλήθεια είναι ότι στα αιτήματα που βάζουν τα σωματεία για την προστασία των εργαζομένων, για την υγεία και την ασφάλεια αυτών και των οικογένειών τους, συνδέεται άμεσα και η πάλη και ο αγώνας και τα αιτήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς. Γιατί φαίνεται και από τις περιοδίες που γίνονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, ένα αντιφατικό στοιχείο, το οποίο δεν πρέπει να προξενεί έκπληξη, ότι ένας κόσμος, εργαζόμενοι δηλαδή, που αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προστατέψουν την υγεία τους και των παιδιών τους, των οικογενειών τους, των ηλικιωμένων ανθρώπων κτλ. Ακριβώς επειδή όλο αυτό το διάστημα παραμένουν απλήρωτοι, είναι σε αναστολή σύμβασης, περιμένουν να πληρωθούν ετεροχρονισμένα τα 534 ευρώ, σκέφτονται και διπλά και τριπλά μήπως κλείσει το κατάστημα και χάσουν ένα επιπλέον μεροκάματο. Φυσικά αυτό δεν είναι λύση, γιατί τίποτα δεν μπορεί να πάει πάνω από τα ζητήματα υγείας. Γι' αυτό και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και με τη σημερινή του συνέντευξη και με το πλαίσιο διεκδικήσεων έχει ένα συνεκτικό, αντιμετωπίζει μάλλον τα αιτήματα τόσο της προστασίας υγείας όσο και τα ζητήματα στις αυξήσεις, στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις ενιαία, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι η επίθεση είναι ενιαία, συνδυάζεται και η απάντηση που πρέπει να δοθεί πρέπει να απαντάει σε όλα. Κύριε Μαυροκέφαλε, είναι σίγουρο και από ό,τι λένε και τα δημοσιεύματα ότι σε ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα σταθεί ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι αυτό το ζήτημα που λέει έχει πάρει και έναν επιτακτικό χαρακτήρα λόγω των εξελίξεων, αυτό της εθνικής ομοψυχίας. Δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη φορά το ζήτημα αυτό θα λέγαμε ότι είναι κορονίδα. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη και για την, με αφορμή την πανδημία και την κρίση που δεν λέει δυστυχώς να κοπάσει και για μια σειρά άλλα θέματα. Αυτό που είναι, ας πούμε, θα το πούμε έτσι, η λύση είναι η συνένεση, η εθνική ομοψυχία, η εθνική συστράτευση γύρω από τον κεντρικό στόχο που να μπορέσουμε να ανασάνουμε και να σηκώσουμε το κεφάλι. Τι λέτε? Ναι, είναι φανερό όχι μόνο από τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και από όλη την πορεία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πριν του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η βάση της εθνικής τους ομοψυχίας είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών καπιταλιστικών ομίλων. Όταν ο Πρωθυπουργός καλεί τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, να βάλουν πλάτη και να δείξουν εθνική ομοψυχία, τους καλεί να ζήσουν με 534 ευρώ, τους καλεί να ζήσουν στην ανεργία, τους καλεί να ζήσουν χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας, τους καλεί να βλέπουν αυτή την αθλειότητα που υπάρχει με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα νησιά και να μην αντιδρούν απέναντι στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ίδια την κυβέρνηση, τους καλεί να ανέχονται την πολιτική, την υπεριαλιστική πολιτική της κυβέρνησης στα πλαίσια αυτών των οξυμένων ανταγωνισμών που υπάρχουν. Σε τελική ανάλυση τους καλεί τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους να βγάλουν από την μήγα ξύγκη την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τη συντριπτική πλειοψηφία του Ταμείου Ανάκαψης για να δώσει νέες παροχές στους επιχειρηματικούς ομίλους, νέες άμεσες και έμεσες επιδοτήσεις, για να φέρει τις επόμενες εβδομάδες το νέο πτωχευτικό κώδικα για να δώσει άλλο ένα μάτσο δισεκατομμύρια στους τραπεζικούς ομίλους την ίδια στιγμή που θα σπρώξει χιλιάδες φτωχά εργατικά λαϊκά νοικοκυριά στο αδιέξοδο, στους πληστηριασμούς και στις αναγκαστικές κατασχέσεις, την ίδια στιγμή που πυρμοδοτεί τον ΝΑΤΟ με 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και παζαρεύει εξοπλιστικά προγράμματα με τη Γαλλία για 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όλα αυτά λοιπόν η κυβέρνηση καλεί τον ελληνικό λαό να βάλει πλάτη και να επιδείξει εθνική ομοψυχία. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, τα ταξικά συνδικάτα, λέμε καθαρά ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, ομοψυχία σε αυτούς τους στόχους, στους στόχους δηλαδή υπεράσπιση των επιχειρηματικών ομίλων. Η εργατική τάξη και τα συνδικάτα πρέπει να βάλουν μπροστά τις ανάγκες της εργατικής και λαϊκής οικογένειας, την ανάγκη για να έχει το παιδί σχολείο με όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει, υγείας και ασφάλειας φυσικά και εκπαίδευσης, να έχει νοσοκομείο, ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας,
να έχει εξασφαλισμένο εισόδημα, εξασφαλισμένη δουλειά, υψηλούς μισθούς και μια σειρά άλλα δικαιώματα τα οποία συνθλίβονται στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης. Από αυτή τη σκοπιά, το ΠΑΜ και τα ταξικά συνδικάτα καλούν σε ανυποχώρητο αγώνα την εργατική τάξη για, για την υπεράσπιση των δίκαιων ετοιμάτων της. Και κύριε Βάλσαμ, Συρίγο, έχουμε μπροστά μας και μια σειρά θέματα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, είναι το θέμα με τις υπερορίες, είναι το θέμα με την τηλεργασία, είναι το θέμα με το δώρο Χριστουγέννων, είναι το θέμα με τους μισθούς. Δηλαδή, έχουμε μέτωπα που αυτή την περίοδο πάρθηκαν στο όνομα της πανδημίας, αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός, δεν μονιμότερο του προσωρινού. Ναι, είναι γεγονός ότι επιδιώξεις των εργοδοτών επί δεκαετίες για άλλη μια φορά, με αφορμή άλλη μια κρίση καπιταλιστική, έρχονται με πρόφαση το κορονοϊό αυτή τη στιγμή να περάσουν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να κάνουν ακόμα πιο φθηνή την εργατική δύναμη και να εξασφαλίσουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Το χτύπημα, ένα από τα πιο εμβληματικά και στόχους της εργοδοσίας, ήταν το χτύπημα του 13ου μισθού, που είναι μισθός και δεν είναι επίδομα, και η κυβέρνηση προσπαθεί με διάφορους τρόπους να το περικόψει. Υπάρχουν οι αντιδράσεις και φαίνεται ότι κάνουν ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Πάντως η κυβέρνηση θέλει να δείχνει αποφασιστικότητα και πυγμή στις επιδιώξεις εργοδοσίας και το πρόγραμμά της, αυτό που θέλει να κάνει την εργατική δύναμη φθηνή για να κερδοφορούν τα μονοπωλιακοί όμιλοι, φαίνεται ότι θέλει να το προχωρήσει μέχρι τέλους. Και φυσικά όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν και με την περιστολή των δικαιωμάτων και την απόφασή της να χτυπήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα με το χτύπημα των διαδηλώσεων, με αυτή τον επέσχυτο χουντικούς έμπνευσης νόμο που έρχεται για να βάλει εμπόδια στην συνοργάνωση, να παίρνει ο αστυνομικός διαμεσολαβητής και να λέει θα πάτε αύριο από τον τάδε δρόμο και αν θα μας επιτρέπει και αν θα μας... Ήταν υποτίθεται ότι αυτός ο νόμος δεν θα χτύπαγε το μαζικό εργατικό κίνημα και πρώτοι που ήρθαν να τον εβιώσουν στο πετσί τους ήταν το μαζικό οργανωμένο κίνημα με την πρώτα και κύρια την πρώτους που πήραν τηλέφωνο για να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο Χρυστοχοίδης και η παρέα του ήταν η ΟΝΓΕ, η οποία έκανε κινητοποίηση ήρωες και να τους χειροκροτάμε κάθε 9 η ώρα το βράδυ που λέγανε. Τώρα έρχονται να νιώσουν την επίδεση του εργοδότη. Γιατί λένε την πραγματικότητα για την ανυπαρξία του κράτους μπροστά στην πανδημία και στα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Δεύτερο που χτυπήθηκε, που πάρθηκε τηλέφωνο για να χτυπηθεί η κινητοποίησή τους από την αστυνομία ήταν η Ένωση Γονέων, που αγωνιούν μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων για τα παιδιά τους, που το μόνο που που έρχεται να πει η κυβέρνηση είναι για τις μάσκες, ότι είναι υποχρεωτικές και δεν παίρνει κανένα μέτρο να υπάρξουν ολιγομελή τμήματα. Όλα αυτά που αναδεικνύει το γονεϊκό, τους δασκάλους και όλοι αυτοί που αγωνιούν μπροστά σε αυτή την εξέλιξη και πήραν και αυτούς τηλέφωνο. Και τρίτη που πάρθηκε τηλέφωνο από τον αστυνομικό διαμεσολαβητή ήταν αυτοί που έχουν τσακιστεί στην κυριολεξία και αυτή την περίοδο από την ανεργία και από την ανέχεια του κόσμου του θεάτρου, του ακροάματος που κάνανε χτες τη διαδήλωση και θέλανε πάλι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η αντιλαϊκή επίθεση αντεργατική έρχεται και φυσικά και με το μαστίγιο στο οποίο θέλουν να επιβάλλουν αυτή την πολιτική. Σε όλα αυτά, όπως είπαν και προηγουμένως οι συνάδελφοι εδώ, μόνος δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης, η μαζική απάντηση σε όλα αυτά. Και φυσικά όταν είναι μαζικό το εργατικό κίνημα δεν μπορεί ούτε να το περιστρέψουν, ούτε νόμοι μπορούν να βάλουν εμπόδια σε όλη αυτή τη δράση, όταν οι εργαζόμενοι είναι μαζικά οργανωμένοι και αποφασισμένοι να πράξουν το δίκαιο τους. Κύριε Κούκο, θα ήθελα ένα σχόλιο και για την, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που πραγματικά καίγεται ο τόπος, θα ήθελα ένα σχόλιο για τη στάση της συνδικαλιστικής πλειοψηφίας στην ΚΕΣΕΕ και ένα κάλεσμα που θέλατε να κάνετε ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και μπροστά στη συγκέντρωση και τη διαδήλωση στην πλατεία Χάνθα, αλλά και γενικότερα
το επόμενο κρίσιμο διάστημα, γιατί όλοι αναγνωρίζουν τα προβλήματα, η κατάσταση είναι μπροστά. Η στάση της πλειοψηφίας στη ΓΕΣΕΑ, αλλά και η στάση της πλειοψηφίας στις περισσότερες δευτεροβάθμιες οργανώσεις που πλειοψηφούν οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, είναι εναρμονισμένη αυτή την περίοδο με τη γραμμή της, τη γραμμή που έχει χαράξει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Και κορυφώθηκε, αν θέλετε, το τελευταίο διάστημα με τα ζητήματα που άνοιξαν πιο συγκροτημένα και από τις δυνάμεις μας μπροστά στα συνέδρια δευτεροβάθμιων οργανώσεων και μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή βάζοντας μπροστά οι ταξικές δυνάμεις, το σύνθημα συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών, άνοιξε ουσιαστικά η ομπρέλα και η βεντάλια των επιχειρημάτων, αλλά και να κατανοηθεί καλύτερα από περισσότερους εργαζόμενους και σε περισσότερους κλάδους για το ποιο είναι το ποιόν αυτής της συνδικαλιστικής πλειοψηφίας. Από την πρώτη στιγμή και της νέας κυβέρνησης, μόλις εκλέχτηκε, είχαμε καταγράψει στα πρώτα βήματα κιόλας και τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ το ρόλο της και, αν θέλετε, ένα είδος συναλλαγής που υπήρχε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και, κατά τη γνώμη μας, κορυφώθηκε κιόλας μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ που πραγματοποιήθηκε με τις γνωστές εικόνες που είδαν οι εργαζόμενοι με ΜΑΤ και ασφαλίτες σε ένα περιφρουρημένο πολυτελές ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη. Αυτή την περίοδο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, έχουμε μία ολομέτωπη επίθεση που η κυβέρνηση μπορεί να την ονομάζει σε εισαγωγικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων, όμως ουσιαστικά και με χτυπητά παραδείγματα εμείς τα ονοματίζουμε μέτρα αφέμαξης. Δηλαδή, και το νομοσχέδιο που έρχεται και συζητιέται αυτή τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα, που φέρνει νέα επίθεση, νέα μέτρα που προστίθενται στα προηγούμενα όσον αφορά την απλήρωτη υπερορία, τον επανυπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων, από πίσω στην ουσία υλοποιεί μέτρα τα οποία ήταν κυριολεκτικά στα συρτάρια της κυβέρνησης και ήθελαν να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή έρχεται από το πίσω μέρος η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η ελευθερία των απολύσεων, η ελευθερία του ωραρίου και προφανώς η μείωση των μισθών. Για αυτά τα ζητήματα η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δεν βγάζει άχνα, δεν καταγράφεται ούτε καν αυτή η εθιμοτυπική κινητοποίηση που έκανε ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καμία αντίδραση, καμία οργάνωση, έστω και για τα μάτια του κόσμου. Αλλά όπως είπαμε και πριν, αυτά όλα είναι εναρμονισμένα με τη γραμμή της. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε δηλαδή αποκομμένα το τι στάση κρατάει και τι μορφές πάλι επιλέγει ξεχωριστά. Στη συνέντευξη τύπου σήμερα κάναμε κάλεσμα για μία ακόμα φορά στους εργαζόμενους, σε συνδικάτα, σε τίμιους συνδικαλιστές που έχουν συγχαθεί αυτή την κατάσταση, που βλέπουν ότι η ελπίδα βρίσκεται στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και όχι σε μια χούφτα γραφειοκράτες, και να δώσουν καταρχάς ένα πρώτο μήνυμα αύριο με τη μεγάλη συμμετοχή στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη και φυσικά στις συσκέψεις των σωματείων που πραγματοποιούνται καθημερινά, σε συνελεύσεις φυσικά πάντα τηρώντας τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν αυτή την περίοδο, και να πλαισιώσουν με συμμετοχή και οργάνωση όλες τις δραστηριότητες. Και όπως είπαμε και πριν, επειδή η περίοδος είναι ιδιαίτερη, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη πίστη στο δίκαιο μας και οργάνωση στα συνδικάτα για να αντιμετωπίσουμε μια αντιλαϊκή πολιτική. Και να ολοκληρώσουμε εσάς, κύριε Μαυροκέφαλε, επίσης το ΠΑΜΕ απευθύνει κιόλας ήδη κάλεσμα για τις 7 Δεκάτου, η μέρα που αναμένεται η έκδοση της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής σε κινητοποίηση και τα λοιπά εκείνη την ημέρα. Θα θέλαμε και με αυτό για εσά και για αυτό το θέμα να σχολείω. Το ΠΑΜΕ κάνει κάλεσμα ενωτικού μαζικού ταξικού αγώνα σε κάθε πτυχή των διεκδικήσεων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.
υπάλληλοι ενάντια στο φασισμό και ενάντια στο σύστημα που γεννά το φασισμό είναι από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να βάλουν στην ημερήσια διάταξη τα συνδικάτα τους. 7 του Οκτώβρη έχει ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστηρίου ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα η απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μία δίκη η οποία κράτησε 5,5 χρόνια, με τους φασίστες υπόδικους δολοφόνους να κυκλοφορούν ελεύθερους μέσα στις γειτονιές και μέσα στις πόλεις όλης της Ελλάδας. Μια ανεπίτρεπτη κατάσταση για την οποία έχουν τεράστιες και σοβαρότητες ευθύνες τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία. Κάναμε κάλεσμα λοιπόν, ως πάμε, εκείνη τη μέρα τα συνδικάτα, όλα τα συνδικάτα αλλά ιδιαίτερα τα συνδικάτα της Αττικής να συμμετέχουν μαζικά σε κινητοποίηση, σε συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια, έξω από την Ευελπίδων. Μάλιστα όσα συνδικάτα μπορούν να πάνε και διευκολυντική στάση εργασίας για να μπορεί να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μαζική συμμετοχή και να απαιτήσουν αυτό που πραγματικά αξίζει στους υπόδικους της Χρυσής Αυγής, δηλαδή τη βαρύτερη τιμωρία για τα μεγάλα εγκλήματα που έχουν κάνει. Βέβαια, η πάλη των συνδικάτων δεν σταματά εδώ, είναι διαχρονική, γιατί στοχεύει στην καρδιά, στοχεύει στα πραγματικά αίτια που γεννά το φασισμό, που είναι το ίδιο το σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι.